Λοιπόν, οδηγητικό vlog. Γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας το λέω κάθε φορά, ότι όταν είμαι στο αυτοκίνητο για σκοπούς άλλους, παίρνω μαζί μου και το δεύτερο κινητό τηλέφωνο που το έχω για βιντεοσκόπηση σε εξωτερικούς χώρους και αρχίζω να κάνω και βίντεο, για το λόγο ότι είναι ωραία ο χρόνος να είναι δημιουργικός. Μ' αρέσει να μην πηγαίνει καθόλου χρόνος, χαμένος δηλαδή. Λοιπόν, ένα θεωρητικό vlog, ρώτησε μια φίλη κάτω από το βιντεάκι που έκανα την απάντηση, νομίζω, σε λίγους επικριτές, αν θυμάμαι καλά γιατί κάνω τόσο πολλά βίντεο, στο οποίο ανέφερα ότι έχω τοξικό ραντάρ ή τοξικόμετρο, και έγραψε σε ένα σχόλιο: αγαπητή μου Θέκλα, θα μπορούσε να μας μιλήσεις και εμάς? Τώρα είμαι στον κυκλικό κόμβο και είμαι σταματημένη γιατί έχει πολλά αυτοκίνητα μπροστά, γι' αυτό κοιτάω στην κάμερα. Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις και εμάς ή να μας κάνεις ένα θεωρητικό για το πώς μπορούμε να εντοπίσουμε το τοξικόμετρο μας, το τοξικό ραντάρ μας, ή να το καλλιεργήσουμε ούτως ώστε να εντοπίζουμε που βρίσκεται η τοξικότητα και μετά να την αντιμετωπίζουμε. Άρα αυτό το θεωρητικό δεν είναι για την αντιμετώπιση της τοξικότητας. Άλλωστε έχουμε πάρα πολλά βίντεο για αντιμετώπιση τοξικότητας. Σας φέρουμε κοντά μας το μικρόφωνο. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο. Υπάρχει το playlist «Τοξικοί άνθρωποι», που εκεί τα περισσότερα βίντεο είναι πώς αντιμετωπίζουμε την τοξικότητα. Αυτό σήμερα είναι πώς εντοπίζουμε την τοξικότητα, πώς αναπτύσσουμε ευαισθησία στην τοξικότητα και πώς την αναγνωρίζουμε την τοξικότητα. Λοιπόν, η τοξικότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το αρνητικό συναίσθημα που μας αφήνουν κάποιοι άνθρωποι και οι επαφές μαζί τους. Κάποιες σχέσεις είναι τοξικές, κάποιοι άνθρωποι είναι τοξικοί, δηλαδή δηλητηριώδεις προς εμάς. Παρόλο που στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον όρο τοξικότητα, επίτηδες δεν τον έχω χρησιμοποιήσει, γιατί είναι ένας πολύ ευρύς όρος που κάθε είδος ψυχολογικού πολέμου αποτελεί τοξικότητα. Και προτιμούσα να μην γράψω ένα βιβλίο «Τοξική και πώς αντιμετωπίζεται», αν και θα μπορούσε να έχει αυτό τον τίτλο το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Νομίζω ότι ένας λόγος που δεν έχω χρησιμοποιήσει τον όρο ήταν γιατί τον χρησιμοποιούσα κατά κόρον στην εκπομπή «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά» και είχα γίνει κάπως συνώνυμη με τον όρο και θα ήθελα λίγο να αποσυνδεθώ από αυτό τον όρο. Τέλος πάντων, όρος «τοξικότητα» είναι ένας όρος της pop ψυχολογίας, όχι της επιστημονικής ψυχολογίας, δηλαδή της καθομιλουμένης, δηλαδή της απλής ψυχολογίας για την οποία συζητάμε. Το χρησιμοποιούν αρκετοί ψυχολόγοι και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, και αναφέρεται η τοξικότητα στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο και μας κάνουν ψυχολογικά, ψυχικά κακό με την επαφή μαζί τους. Πώς αναγνωρίζουμε την τοξικότητα? Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι γεννιούμαστε με ένα εργοστασιακό τοξικόμετρο. Τον gut instinct μας, τη διαίσθησή μας. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κάποιος σε μικρά παιδιά και ζώα. Τα μικρά παιδιά και τα ζώα κάποιους ανθρώπους δεν τους συμπαθούν με τίποτα. Είτε γιατί αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται τα ζώα, για παράδειγμα, και οσμίζονται τα ζώα, τους νευροδιαβιβαστές του φόβου, και γι' αυτό φοβούνται και αυτά ή αναστατώνονται, είτε γιατί, μιλάμε για τα μικρά παιδιά, αναγνωρίζουν την τοξικότητα. Για παράδειγμα, μια τοξική πεθερά, που εσύ δεν το καταλαβαίνεις, η μάνα του παιδιού, ότι η πεθερά σου σε δηλητηριάζει, το μωρό δεν τη θέλει τη γιαγιά. Φυσικά υπάρχει περίπτωση ότι η πεθερά είναι τοξική προς την ύφη και να μην είναι τοξική προς τον γονάκι. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι αν το παιδάκι σας γουστάρει την τοξική σας πεθερά, ότι αυτό σημαίνει πως η πεθερά δεν είναι τοξική. Λοιπόν, γεννιόμαστε όλοι με ένα inbuilt, εργοστασιακά χτισμένο και εργοστασιακά ρυθμισμένο τοξικόμετρο, τη διαίσθησή μας, το λεγόμενο gut instinct μας, το οποίο μας προειδοποιεί άμεσα, αστραπιαία, αυτόματα, με τους οδούς συναισθήματος, ότι ένα πρόσωπο ή μία κατάσταση ή μία συνθήκη είναι επικίνδυνα για μας. Νιώθουμε εκείνο το άρπαγμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, θα προσπαθήσω. Δηλαδή, το νιώθεις ότι κάτι πάει χ.
με το που βλέπεις έναν άνθρωπο, με το που σου λέει μια κουβέντα ένας άνθρωπος, με το διαβάζεις μια πρόταση που έχει γράψει, με το διαβάζεις ένα σχόλιο, το που βλέπεις ένα γραπτό του ή ακούς ένα ηχητικό του, πιάνεσαι, νιώθεις άσχημα, νιώθεις αρνητικά. Ενώ ήσουν μια χαρά προηγουμένως, ενώ δεν είχες κάτι να σε απασχολεί, το πιάνεις, το σμίζεσαι μεταφορικά, αλλά ίσως όταν συναντάς τον άλλο από κοντά σου και κυριολεκτικά σμίζεσαι την κακία. Το σμίζεσαι, το νιώθεις, το νιώθεις ένα πλάκωμα, νιώθεις ένα βάρος, βαριέσαι, βαριέσαι να είσαι με εκείνον τον άνθρωπο. Η βαρεμάρα πολλές φορές στην παρουσία κάποιων ανθρώπων μπορεί να είναι ένδειξη πιθανής τοξικότητας του συνομιλητού μας όταν το βαριόμαστε. Εκτός το ότι μπορεί να είναι όντως boring, μπορεί να είναι όντως ανιαρός ή βαρετός ο συνομιλητής μας, μπορεί το γεγονός ότι βαριόμαστε να μιλάμε μαζί του να σημαίνει κιόλας ότι είναι ένας μηχανισμός άμυνας του οργανισμού μας, υποσυνείδητος, ούτως ώστε να αποφύγουμε την επαφή με έναν τέτοιο άνθρωπο που να μας είναι αρνητική, που να μας είναι τοξική, δηλητηριώδης. Πώς καλλιεργούμε το τοξικόμετρο? Καταρχάς, παίρνουμε το χρόνο μας να ακούσουμε τον εαυτό μας, να ακούσουμε την διέστησή μας. Αν ένας άνθρωπος μας προκαλέσει θετικά συναισθήματα, δεν είναι ανάγκη να ενθουσιαστούμε και να πετάξουμε με στην τρελή χαρά. Αν όμως μας προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνομιλία με τον εαυτό μας και να καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος μου προκάλεσε αρνητικά συναισθήματα. Γιατί μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι λόγοι πέραν της τοξικότητας εκείνου του ανθρώπου, της πιθανής τοξικότητας που μας προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Το ψάχνουμε. Παίρνουμε χρόνο να καταλάβουμε τι ακριβώς μας λέει εκείνος ο άνθρωπος, τι θέλει να πει, τι κάνει, και να καταλάβουμε τυχόν και γιατί εμείς νιώθουμε αρνητικά και γιατί εμείς αρπαζόμαστε από αυτό που βλέπουμε και γιατί εμείς νιώθουμε άσχημα. Ακούμε τη διαίσθησή μας, την ακούμε, την επιβραβεύουμε τη διαίσθησή μας. Εφόσον μας μιλάει σωστά, της λέμε μπράβο, λέμε ευχαριστώ, αφήνουμε πάντα χώρο για να ακούμε αυτή τη φωνή μέσα μας. Και κυρίως δεν βιαζόμαστε και δεν προτρέχουμε να κρίνουμε ανθρώπους θετικά. Δεν λέω να είμαστε καχύποπτοι, σε καμία περίπτωση. Προσεκτική. Προσεκτική και να πάρουμε το χρόνο μας. Δεν έχει πέσει ζάχαρη μέσα στο νερό, όπως έλεγε η μάνα μου παλιά. Δεν υπάρχει τεράστια ανάγκη για να κάνουμε αμέσως connection, αμέσως σύνδεση και αμέτη μουχαμέτη να συνδεθούμε με κάποιον επειδή μας έχει μιλήσει γλυκά, επειδή μας έχει φλερτάρει, επειδή μας λέει κολακευτικά ή θετικά λόγια. Δεν υπάρχει ανάγκη. Παίρνουμε το χρόνο μας. Και όταν τσιμπήσει εκείνο το τσιμπηματάκι, το ακούμε. Του δίνουμε χώρο να ακουστεί. Και είναι εντάξει να πούμε, μου δίνεις λίγο χρόνο να σκεφτώ. Δεχόμαστε μια πρόταση για καφέ, για φαγητό, να το σκεφτώ και να σου πω. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να αφουγκραστεί τον κάτι instinct σας. Μην ρωτάτε άλλους. Είναι μεγάλη παγίδα αυτή να πάμε να ρωτάμε τους άλλους, δηλαδή να μην εμπιστευόμαστε το δικό μας gut instinct, αλλά να εμπιστευόμαστε τον gut instinct του φίλου μας, της φίλης μας, του γνωστού μας, του γονιού μας. Έχετε υπόψη σας ότι ο κάθε άνθρωπος που σας συμβουλεύει για κάτι, σας συμβουλεύει με βάση τον εαυτό του, με βάση το δικό του gut instinct, με βάση τη δική του διαίσθηση και με βάση τα δικά του κίνητρα και τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή, ο καθένας κρίνει διαφορετικά και επίσης, ό,τι είναι τοξικό για εσάς, μπορεί να μην είναι τοξικό για κάποιον άλλο. Είναι καθαρά προσωπική υπόθεση το να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε ποια πρόσωπα, ποιες σχέσεις, ποιες συνθήκες είναι τοξικές για μας. Πόσες φορές δεν χωρίζει ένα ζευγάρι και λένε κάποιοι από τον περίγυρο, «Ω, μα ήσασταν τόσο ταιριαστό ζευγάρι, μα εγώ σας έβλεπα πολύ ευτυχισμένους». Και να λένε και δυο, «Είμαστε δυστυχείς σε εκείνη την ένωση. Ήμασταν καταπιεσμένοι, δεν περνούσαμε καλά. Δεν ήταν καλά τα συναισθήματα, όμως δεν τα άκουγαν». Ή για παράδειγμα, τον gut instinct βοά και διαμέσου ψυχοσωματικών και σωματικών ασθενειών. Αρχίζεις, βγάζεις αλλεργίες. Ω, αλλεργίες, οι αλλεργίες είναι και. Όχι αλλεργίες, θα είναι ψυχοσωματικά συμπτώματα. Πονάει η κοιλιά σου. Έχεις πόνο κεφάλου. Έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Πας στο γιατρό σου, λέει δεν έχεις τίποτα. Εμφανίζεται και κανένα αυτοάνοσο. Και άμα είσαι τυχερός όπως είμαι εγώ, κανένα ελαφρύ αυτοάνοσο, όχι βαρύ. Είναι και τα βαριά που είναι και ασήκωτα. Και
Κάτσε κόρη μου, κάτσε γέ μου, άκουσε, άκουσε το σώμα σου που σου μιλά, που βοά, άκουσε, κάτι πάει χει, κάτι, δεν, προφανώς δεν περνάς καλά, κακοποιείσαι τρόπον τινά και μπορεί και εσύ ο ίδιος να κακοποιήσεις τον εαυτό σου και σίγουρα εσύ ο ίδιος κακοποιείς τον εαυτό σου με το να επιμένεις, να παραμένεις σε επαφές, σε σχέσεις και γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί προς εσένα. Άρα, μάθημα, δεν μπορώ να διδάξω τον καθένα ξεχωριστά πώς να καλλιεργήσω το τοξικό μέτρο του. Αυτά που μπορώ να πω, μάθημα λέω έτσι, ανακεφαλαίωση, αυτό που μπορώ να πω είναι δώστε χώρο στον εαυτό σας να αφουγκράζεται, να σκέφτεται και να κρίνει. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να έχει αντίδραση αυτόματη σε συμπεριφορές και καταστάσεις άλλων. Είναι εντάξει να μην μας αρέσουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι εντάξει να μην θέλουμε να κάνουμε παρέα με κάποιους ανθρώπους και να το διεκδικούμε αυτό το πράγμα. Ακούστε αυτό το ρημαδό ένστιχτο που έχουμε, τον gut instinct. Αυτό μας λέει όχι! Ναι! Ειδικά το όχι. Ακούστε, ειδικά το όχι, ακούστε το. Γιατί είναι η προστασία μας. Είναι όπως το antivirus. Το αντιαϊκό πρόγραμμα λογισμικού βάζει τον υπολογιστή σου για να σου λέει πρόσεξε, αυτό που κατεβάζεις τώρα είναι ιός. Ακούστε το. Ακούστε το. Τι να πιάσουμε ιό μετά. Με τίποτα. Ούτε οι μάσκες μας σώζουν τίποτα. Τώρα κατεβαίνω στο επόμενο μαγαζί. Αυτό ήταν το έκτακτο βιβλίο. Φιλιά. Yeah. Όχι και έκτακτο, το θεωρητικό αυτό. Δεν ξέρω που θα παίξει. Θα δείτε.